Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συναγωνιστές, σήμερα Παγκόσμια Μέρα Υγείας, μαζευτήκαμε εδώ σε αυτή τη συμβολική κινητοποίηση μετά από κάλεσμα των ομοσπονδιών μας. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σήμερα σε διάφορα νοσοκομεία και στις 4 η ώρα το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας. Θέλουμε να πούμε κάποιες σκέψεις σύντομες που όλοι τις έχουμε ξανακούσει. Αλλά το βασικό, αυτό που κρίνεται κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο από όλους μας, γιατί αφορά την υγεία του λαού μας και δεν μπορούμε ούτε να κουραστούμε και δεν μπορούμε ούτε να απογοητευτούμε ούτε μία στιγμή. Γιατί ένα χρόνο τώρα έχουμε δίκιο. Ένα χρόνο τώρα ζητάμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για να πάνε παραπέρα τα κέρδη, για να πάει παραπέρα ο θησαυρισμός και να βρει ο κόσμος την πραγματική υγεία που δικαιούται. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Πρημοδοτεί ή προστατεύει τα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά θεραπευτήρια και κέντρα. Ένα χρόνο τώρα ζητάμε μόνιμες μαζικές προσλήψεις και η κυβέρνηση τι μας λέει? Μας λέει ότι θα τη βγάλουμε με λίγους συνάδελφους συμβασιούχους, δηλαδή συναδέλφους με ημερομηνία λήξης, και δεν έχει προβεί ούτε σε μισή μόνιμη πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού. Ένα χρόνο τώρα διεκδικούμε μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέτρα ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και μας λένε ότι δεν μπορούν να γεννήσουν λεωφορεία και ταυτόχρονα στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που είναι οι βασικοί χώροι υπερμετάδοσης δεν παίρνονται μέτρα, προστατεύονται οι εργοδότες. Και κάθε μέρα τρομοκρατία, κάθε μέρα στις 6 ο καθένας να μετράει τους νεκρούς του και αυτό το πανηγύρι συνεχίζεται μέρα με τη μέρα θέλοντας να μας φημώσουν, και αφού δεν έπιασαν τα χειροκροτήματα τώρα προχωράμε σε καταστολή, σε απολύσεις, σε απειλές. Ως εδώ, αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε εμείς, δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε δίκιο και συνεχίζουμε πάνω απ' όλα γιατί αυτός ο αγώνας αφορά την προστασία όλου του λαού και αφορά αιτήματα που το υγειονομικό κίνημα τα έχει πάρα πολλά χρόνια. Και κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει ότι σε αυτές εδώ τις γειτονιές έχουν γίνει πολύ μεγάλοι αγώνες για να είναι ανοιχτά νοσοκομεία και για να μην κλείσουν νοσοκομεία όπως το Λιμωδόν, που κάποιοι τα έκλεισαν και κάποιοι τα κράτησαν ερμητικά κλειστά. Αυτά δεν τα ξεχνάει κανείς, αλλά συνεχίζει να διεκδικεί την υγεία που δικαιούμαστε τον 21ο αιώνα.